Καλησπέρα, Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθε. Καλησπέρα ήρθες. και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Το focus επιχειρήν. Και φαντάζομαι ότι συμφωνεί έτσι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να ακούμε καλά γιατί επηρεάζει την επικοινωνία μα, τη δουλειά μα, οι προσωπικέ σχέσει, τα πάντα. Το βάζουμε σαν δεύτερη μοίρα, αλλά είναι το πιο σημαντικό γιατί. Χωρί αυτό, αφορούμε, ναι. ειδικά στη δουλειά που κάνουμε εμεί, ε, αυτό λέγαμε νωρίτερα, επειδή φοράμε τα ακουστικά όλη μέρα κτλ και τα όπως είναι η πρεσβειοποία, είναι η πρεσβειοκουσία και εκεί εκεί. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε, χάνουμε ναι, μέρος ναι, της ναι, ακοής. Ναι, ναι, πρεσβειοκουσία, το ίδιο πράγμα, είναι όπως η πρεσβειοποία. Απλά, ε, με το, ε, τα αυτιά τα βάζουμε στη δεύτερη μοίρα, γιατί νομίζουμε ότι πιο σημαντικό είναι να βλέπουμε. Ναι. Αλλά, εντάξει... Καθένα έχει το, το ναι, ρόλο του, έτσι. Το είπαμε, και έχει και την αξία ναι, του, ναι. Είναι πολλά. Γιατί είναι δύσκολο. Κάποιε φορέ δηλαδή δεν το καταλαβαίνει ο ίδιο ο άνθρωπο ότι έχει θέμα. Όχι, όχι. όχι. Νομίζω ότι ακούνε, ανεβάζουν την τηλεόραση. Αυτό το ε, ε, ρωτά κάτι, ε. Αυτό το ε είναι ότι δεν καταλαβαίνουν. Από εκεί ξεκινάει η βαρικοεία. Mm -hmm. Και. Και από εκεί και μετά συνεχίζει, mm -hmm. να δεν δώσει σημασία, έτσι. Είναι Μάλιστα. δηλαδή όπως και τα μάτια, α πούμε, τα μάτια, στα μάτια πώ φοράμε γυαλιά. Και από ποια ηλικία και μετά ξεκινάει αυτό Μιχάλη Δηλαδή, από πότε πρέπει να έχουμε τα αυτιά μα ανοιχτά για να Κοίτα, έχουμε το νου μα. Πρώτα, όταν γεννιούνται τα μωράκια, ήδη κάνουν κάποιε εξετάσει. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα, α πούμε ότι είναι όλα φυσιολογικά, πρώτα παίζει από τη δουλειά. Τι δουλειά κάνανε. Δηλαδή, αυτοί που είναι εκτεθειμένοι σε πολύ σε θόρυβο, θόρυβο, έτσι. Ε, αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και αυτέ είναι οι λεγόμενε εμβοέ που ακούνε σφυρίγματα μερικοί που κάθονται, πάνε να κοιμηθούν και ακούνε. Ο καθένα την εμβοή mm. την εξηγεί αλλιώ. Άλλο mm, ακούει. Σφύριγμα. Σφύριγμα, άλλο ακούει καράβι, άλλο ακούει. Καράβι, ναι. ακούει ναι, και ο... καράβι. Ναι. Τι θέλετε. Ο, ο καθένα το ακούει όπω θέλει. Ε, και οι δουλειέ αυτέ είναι δουλειέ οι, οι οποίε έχουν να κάνουν με θόρυβο. Είναι διάφορε yeah. δουλειέ έτσι. Μπορεί α να δουλεύει, α πούμε. Από, DJ, από mm -hmm. κάποιον που δουλεύει πολύ. Ε, ας πούμε, ασθενεί που, που ήταν σε εργοστάσια. σε εργοστάσια. Παλιά δεν βάζανε το ασπίδε. Mm -hmm. είχαν γενικά η πρόληψη. Γι' αυτό πρέπει να φοράμε. Ε, όταν δουλεύουμε σε θορυβώδει δουλειέ, πρέπει να φοράμε το ασπίδε. Γενικά να υπάρχει μια προστασία. Α, mm. υπάρχει δηλαδή ε, κάτι τέτοιο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι, έτσι. Ε, νομίζω στι μεγάλε εταιρείε που δουλεύουν τώρα του βάζουν, ε, του κάνουν καλέ το ασπίδε. Είναι απέτηση αυτό από, την, ναι. από τον το νόμο, βάση νόμου ναι, χώστα, είναι δηλαδή οι δουλειέ οι οποίε αυτό που λε. Μπορεί να είσαι από DJ ναι. μέχρι εργοστάσιο, μέχρι ένα συγχολήπτη, Σάβα. έτσι, ή και δημοσιογράφο, γιατί <laughs> και εμεί βάζουμε <laughs> τα ακουστικά όλη την ώρα. Ό,τι έχει σχέση <laughs> με δυνατό θόρυβο και ειδικά με ένα μόνιμο θόρυβο. Φαντάζομαι, α πούμε, να δουλεύει, λέω τώρα, κομπρεσέρ. <laughs> <laughs> φαντάζομαι. <laughs> φαντάζομαι εκεί υπάρχει <laughs> μεγάλο θόρυβο. Κομπρεσέρ πρόβλημα. και χωρί να. Προστατεύει τα αυτιά σου, ναι, ναι, ναι. έτσι. Γενικά, ό,τι είναι σε θόρυβο. Μέχρι και ένα Οδηγό σταξίδι, π.χ. γιατί έχει ανοιχτό μονίμω το, το παράθυρο mm -hmm. και όλη την ώρα αυτό το. επιβαρύνει την ακοή ακόμα φεβαρύνει, και αυτό, φεβαρύνει, έτσι. Φεβαρύνει, δηλαδή, μπορεί να μην είναι και ένα ψηλό εντεσιμπέλ μεγάλο θόρυβο, αλλά ένα συνεχή θόρυβο. Αυτό ο ψηλό μπορεί να είναι ένα τραύμα, ακουστικό τραύμα που παθαίνουν mm -hmm. πολύ οι κυνηγοί. Δηλαδή, από το μπαμ που ακούγεται, ναι. πέφτει πολλέ φορέ κάποια συγκεκριμένη συχνότητα. Και από εκεί ξεκινάνε κι αυτοί. Τα προβλήματα. Τη βαρικόια. Μάλιστα. Εγώ κανονικά τώρα έπρεπε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την επιχείρηση, αλλά βλέπεις έχουμε πολλές απορίες για τα αυτιά μας. Λοιπόν, εσείς έχετε, Μιχάλη, την εταιρεία ακουστικά Συστήματα, έτσι. Συστήματα Ακοής. Συστήματα Ακοής. Είναι μια εταιρεία η οποία ξεκίνησε οικογενειακά και πλέον είσαι η δεύτερη γενιά, έτσι. Μάλιστα, επειδή τη προάλληλες ήμουν και σε μια εκδήλωση για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία διαδοχής από τη μία γενιά στην άλλη ο επόμενος λοιπόν που αναλαμβάνει τα ενία έτσι, έχει πίσω του κάποια εμπειρία, κάποια γνώση κάποια υλικά αγαθά έτοιμα να το πω έτσι, κάποια βάση και από εκεί και μετά παίρνει λοιπόν με δική του, παίρνει τα ημεία τη επιχείρηση και προσπαθεί να την αναπτύξει. Ναι. Είναι μια ιδιαιτερότητα αυτή έτσι, ναι, και στην να Ελλάδα. Σ... Να συνδυάσει το παλιό, τα παλιά μυαλά να πω έτσι, με το προοδευτικό να πω, με το καινούριο, με το. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα καλό πάντρεμα για να, για να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Νομίζω σε όλε τι δουλειέ. Ναι. Απλά στην Ελλάδα είναι πάρα πολλέ οι οικογενειακέ ναι. επιχειρήσει. Ναι. ειδικά σε μικρομεσαίες και μεσαίε επιχειρήσει είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Και η διαδικασία της διαδοχής δεν είναι πολλές φορές εύκολη, ναι, ναι. γιατί αυτό που λες στο πάντρεμα Εντάξει, ναι. πρέπει ναι. να είναι και οι δύο ανοιχτά μυαλά. Μπράβο, έτσι? Μπράβο. Στη δική σου την περίπτωση, οπότε πώς ήρθε ε, από την προηγούμενη γενιά σε εσένα. Εμένα δεν ήταν ο πατέρας μου, ήταν ο πεθερό μου. Ε, νομίζω με τον πεθερό είναι καλύτερα. Γιατί, Αλήθεια, ε? <laughs> Ναι, γιατί με τον πατέρα μαλώνει και λίγο, ενώ τον πεθερό υπάρχουν κάποια. Κρατιέσαι, ναι. λοιπόν, ε, ο Πεθερό μου ασχολείται πάνω από 23 χρόνια. Σε α αυτή είστε παλιοί στο χώρο, δηλαδή. Ναι, ναι είναι mm -hmm. από του πιο παλιού ε, στη Θεσσαλονίκη, που έκτοτε άνοιξε και πολλά καταστήματα ε, και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Τώρα είμαστε, έχουμε τέσσερα καταστήματα. Θε να μα πει πού? Ναι, ε, ένα είναι στην Αγία Σοφία, στο οποίο είναι κέντρο, κέντρο που είναι χρόνια εκεί, το, από εκει τα πιο παλιά, α πούμε. Ε, το δεύτερο είναι στην Παπαναστασίου, 105. Ανατολικά λοιπόν, έτσι. Μάλιστα, το τρίτο είναι στην Κατερίνη, mm -hmm. είναι Γιωργάκη Ολυμπίου, είναι στον Πεζόδρομο. Και έχετε και ένα ακόμα. Και ένα κατάστημα ακόμα είναι στο Βόλο. Α, έχετε πιάσει όλη την ε, Βόρεια Ελλάδα και ναι. την Κεντρική. Το οποίο που στο... πάει να πει ότι τα αυτιά μας δεν πάνε και πολύ καλά <χαι> για να έχετε τόση ναι. δουλειά. <χαι> Εντάξει, εμείς είμαστε, κάνουμε και την εισαγωγή, έχουμε γερμανικά ακουστικά, mm -hmm. audio service λέγονται, είναι Siemens Group, και εμείς κάνουμε και την κατασκευή του εκμαγείου μέσα του πόρου. Έχουμε γενικά όλο και το... Όλο το, το service και ας το πούμε, όλη την εξυπηρέτηση, ναι, 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 σωστά, το after sales. Πες μου λίγο κάτι, επειδή εμείς τώρα δεν είμαστε οι έτσι, εγώ σου κάνω ερωτήσεις... Ναι, ναι, ναι. Εγώ πολλέ φορέ βλέπω στην τηλεόραση πολλούνται κάποια ακουστικά πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, ναι. πραγματικά τώρα με, με 15-20 ευρώ. Έχει είναι δίκ. ακουστικά τα οποία μπορώ να τα πάρω εγώ αν έχω πρόβλημα ναι. να τα βάλω και να λυθεί το πρόβλημά μου. Είναι αυτή τη κατηγορία δηλαδή συσκευέ. Κοίτα, ε, πρώτον αυτά δεν λέγονται ακουστικά βαρικοοία, λέγονται ενισχυτέ ακοή. Έτσι mm -hmm. το παρουσιάζουν. Mm -hmm. Παγορεύεται να λέγονται ακουστικά βαρικοοία. Mm -hmm. Γιατί τα ακουστικά βαρικοοία είναι ιατρικά. Ε, αυτά απλά ενισχύουν την ακοή. Αυτά είναι για αυτούς που δεν είναι βαρύκους, mm -hmm. είναι για κάποιον που θέλει να πάει σε ένα θέατρο, mm -hmm. που κάθεται πίσω Α, και, θέλει και να πράγματι ακούει καλύτερα. να ακούει καλύτερα. Αλλά για κάποιον που δεν έχει βαρυκοία. Α, δηλαδή κάποιο που έχει βαρικοΐα δεν του κάνει τίποτα ε, αυτό Δεν του κάνει έτσι? γιατί του ενισχύει όλες τις συχνότητες και γεμίζει και θόρυβο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Um, αλλά είναι, είναι εντελώ άχρηστα ναι, για όποιον ναι, έχει ναι, πρόβλημα ναι. Δεν κάνει, δεν, είναι, δεν είναι... Ωραία, γιατί ήταν δικιά μου απορία αυτή. Ναι, Γι' αυτό ναι, σας το ρωτάω. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ξέρω ότι τα ακουστικά βαρικοεία έχουν ένα κόστο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει ένα κόστο. Ε, και... Άρα ε, αναρωτιόμουν, γιατί να, να πάμε, ας πούμε, αν κάποιο έχει ένα πρόβλημα εκεί και να μην πάρει αυτά. Αλλά μου λες ότι δεν έχουν καμία σχέση με του ανθρώπου που έχουν πρόβλημα. Ε, ναι, ναι. Ε, άμα φανταστεί ότι ο ΕΟΠΗ καλύπτει 450 ευρώ, δηλαδή. Από, το, από ένα ακουστικό το οποίο κοστίζει ένα χί ποσό, 450 καλύπτει ο Πι και το υπόλοιπο το βάζει ο ασθενής. Άρα είναι αρκετά ακριβό ναι, έτσι. Ναι, για Αλλά... να καλύπτει και 450. Ναι, Αλλιώ θα κάνανε με αυτά τα 30 ευρώ θα παίρναν όλοι. Ναι, και... ναι. Και προφανώς υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ακουστικών ναι, ναι. ανάλογα με το κόστο, έτσι. Παίζουν ρόλο, γιατί πολλοί ρωτάνε, τα κανάλια και ο ενισχυτή. Δηλαδή, όσο πιο πολλά κανάλια έχει. Τόσο πιο ακριβό είναι ένα ακουστικό βαρικό για εσά. Μάλιστα. Σκέψω ένα equalizer, αφού είσαι και. Τη δουλειά. Τη ένα equalizer, ότι μπορεί να παίξει σε περισσότερε συχνότητε για να κάνει πιο αναλυτική. Πιο αναλυτική. Αυτό που παίρνει ω πληροφορία μπράβο, έτσι, ναι. μέσω τη ακοή. Ναι. Μάλιστα. Ε, θέλω να μου πει, ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή, αν, κάποιος, αν εγώ νομίζω ότι έχω ένα πρόβλημα, ναι. έρχομαι σε σένα. Τι κάνουμε. Ναι. Ε, Πρώτα ε, απ' όλα, δηλαδή, τι, 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 θα, τι θα πρέπει να κάνουμε. Ε, καλό είναι να έχει πάει σε έναν γιατρό, να έχει, σε έναν οριλά, να έχει κάνει ένα ακουόγραμμα mm -hmm. και από εκεί και πέρα ε, έρχεται σε εμά και του κάνουμε δοκιμή με ένα ακουστικό και του κάνουμε ακουόγραμμα με το ακουστικό για να δούμε τις πραγματικές συνθήκες mm -hmm. και από εκεί και πέρα επιλέγουμε τι ακριβώς θέλει, τι μοντέλο θέλει... Ε, να το πω έτσι, τα βαλάντια του ναι, πώ μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενό. Προσπαθείτε και... να βρείτε την ναι. πιο ενδεδειγμένη λύση. Καταλαβαίνω. Ξέρω ότι οι εποχέ είναι δύσκολε. Ναι. <laughs> και σκεφτείτε ότι έχω να κάνω με ανθρώπου οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και. τα σα πολύ καλά. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι δύσκολο λοιπόν, για όλο τον κόσμο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, από εκεί και πέρα επιλέγουμε ποιο ακουστικό του κάνει πραγματικά. Γιατί μια παρένθεση εδώ, νομίζουν ότι το φτηνό. Το φτηνό Ακριβά είναι πάλι τα ακουστικά, αλλά νομίζω ότι όταν είναι φτηνό θα τους κάνει δουλειά. Πολλοί αγοράζουν ακουστικά φτηνά ναι. ε, και πάλι δεν καταλαβαίνουν. Πάλι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ακούνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Θα... Θέλει ένα καλό ποιοτικό ακουστικό να αγοράζει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να αγοράσει ένα. Καλό αυτό δεν το δοκιμάζει εκείνη την ώρα με τον, με τον άνθρωπο. δηλαδή. Ε, ναι, το δοκιμάζει, αλλά. Κάποιοι στο τέλο μετά μένουν δυσαρεστημένοι. Α, μάλιστα. Οπότε, ποιο έρχεται πρώτα σε σένα, έρχεται ο άνθρωπο που έχει το πρόβλημα ή συνήθω κάποιο συγγενή, να το πω έτσι. <laughs> ε, πιο πολλοί έρχονται αυτοί ε, που ζουν στο. Το περιβάλλον, με, έτσι. Δηλαδή, θα φέρει τον μπαμπά σου, το θείο σου, τον, τη θεία σου, δεν ξέρω ποιο. Γιατί εσύ καταλαβαίνει πρώτο ότι πρόβλημα. έχει ανοιχτή την τηλεόραση. Ότι του μιλά και σου λέει Ε, το βλέπει ότι είστε. Να, καλή ώρα το Πάσχα, τώρα θα μαζευτείτε όλοι και απομονώνονται. Δεν καταλαβαίνουν που να συμμετέχουν στη συζήτηση mm -hmm. του εγγονού, του γιου. Ναι, οπότε είναι, ναι. είναι μια αιτία απομόνωση Μ... κοινωνικής Μάλιστα, και τα λοιπά ναι. και δυσκολεύει την κατάσταση και για άλλα πράγματα. Οπότε συνήθως έρχονται και συγγενεί. συγγενείς έτσι. Και, συγγενείς. και μετά φυσικά κάποιοι που το καταλαβαίνουν μόνοι τους ή με την γυναίκα του, ας πούμε, τον άντρα τους, Εκτό από το πρόβλημα που λέγαμε λόγω τη ηλικία, υπάρχουν και πιο νέοι πλέον οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα λόγω τη δουλειά. Φυσικά. Της δουλειάς. φυσικά. Ε, λόγω τη δουλειά υπάρχουν κάποιοι που πράγματι είχαν κάποια ευ... Ευ... ευνίδια απώλεια ακοή. Mm -hmm. Και υπάρχουν και 20 και 30 χρονών και 40. Πολλοί. Ναι. Ε, και πε μου λίγο από τη στιγμή που θα έρθουν σε σένα, βρίσκει το κατάλληλο ακουστικό. Ε, υπάρχει περίπτωση. Ε, Θέλω να πω, το βάζουν κατευθείαν, το παίρνουν, οκ, okay, φεύγουν, τελείωσε η διαδικασία αυτή. Πώς είναι τα πράγματα, είναι εύκολο. Ε, ε, έρχονται σε μένα, κάνουμε τη δοκιμή και αφού τελικά συμφωνήσουμε, ότι okay. παίρνουμε τα μέτρα, γιατί τα μέτρα είναι για τον ακουστικό τους πόρο, είναι μοναδικά, mm -hmm, δεν δανείζεται mm -hmm, το ακουστικό, mm -hmm. δεν μπαίνει στο άλλο αυτή. Και να είναι... εφαρμόζει σωστά έτσι. δεν λέει α... Πάρ το φιλενάδα να το φορέσει, εσύ να δει πώ είναι. Τώρα που το λε αυτό, ένα μεγάλο μέρο ανθρώπων φαντάζομαι που δεν θέλουν να βάλουν ακουστικό είναι για να μην φαίνεται έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα ταμπού σε αυτό το θέμα. Α πούμε, γυαλιά βάζουμε εύκολα. Ναι. Δεν λέει κανένα. Αχ, τώρα θα φανεί ότι φοράω Έχει, γυαλιά. Έτσι, έτσι. Ενώ με το ακουστικό υπάρχει μια αίσθηση, σχεδόν να το πω έτσι χοντρά, ότι αχ, δεν θέλω mm. να το βάλω. Σαν αναπηρία ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ενώ είναι κάτι το οποίο διορθώνεται ναι. σε ένα βαθμό. Και σε μεγάλο βαθμό κιόλα. Υπάρχει θέμα με αυτό. Δηλαδή, εσεί τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό, για να είναι κάτι διακριτικό. Έχουν βγει τα ακουστικά τα οποία είναι ψήρε, νανο. Όπω σα πέστε. Είναι mm -hmm. τόσο πολύ μικρά που μπαίνουν τόσο βαθιά μέσα στον πόρο που ούτε καν φαίνονται. Και κάνουν ακριβώ την ίδια δουλειά. Η τεχνολογία. Έχει προχωρήσει έτσι. Έχει προχωρήσει και έχουν βγει εντελώ μικροσκοπικά τσίπ, μεγάφωνα και μικρόφωνα. Mm -hmm. Τα προσαρμόζουμε όλα στο καλούπι με το χρώμα του δέρματο. Και Σχεδόν ξέρω φαίνεται, περιπτώσεις, δηλαδή, δηλαδή, ναι. πούμε, που έχουν πάρει οι κυρίες και δεν το έχουν πει στις φίλες τους, Αυτό ήθελα να σου πω. <laughs> γιατί φαντάζομαι ότι οι γυναίκες ειδικά <laughs> θα έχουν θέμα, <laughs> έτσι. Ε, εντάξει, και γυναίκες και άνδρες, εντάξει, αφού μπορείς να το κάνεις, ναι. Και... Άρα, άρα, υπάρχει πλέον τεχνολογία του, του πολύ μικρού ακουστικού, γιατί το βλέπω εγώ και σε μια φωτογραφία τώρα. Είναι πραγματικά πό, πόσο είναι αυτό τώρα, πάρα πολύ μικρό. Είναι πιο μικρό, δηλαδή από αυτό όσο που είναι, δείχνω... είναι. Αλήθεια. <αλήθεια> το νύχι σου. Ε, άρα δεν φαίνεται ξέρει. τίποτα. Ναι. Άρα δεν φαίνεται τίποτα. Δεν είναι όπως παλιά εκείνα Ο... που φορούσαν α, και... Α, τα... Υπάρχουν και αυτά τα ακουστικά, τα πιστωτία, <αλήθεια> <αλήθεια> λοιπόν. Αλλά... <αλήθεια> 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 Αυτά τα ακουστικά είναι για πολύ μεγάλε βαρικοοί. Είναι αναλόγω τι θέλουμε. Το είδο Ναι, έτσι? Τι ακριβώ. Τις... Αλλά υπάρχουν αυτά τα νάνο που. που κρύβονται πανεύκολα. Ειδικά μας. για τι γυναίκε με τα μαλλιά και με αυτά δεν φαίνεται και... τίποτα. Και για άντρε δεν το συζητώ, δεν. τίποτα. Άρα και οι άντρε έχουν ναι. θέμα, έτσι. Ε, και υπάρχει φυσικά και θέμα με παιδάκια. Έτσι. Δηλαδή και παιδάκια έχουν θέματα βαρικοοία. Ε, έχετε εσεί κάτι ειδικό να μα πείτε γι' αυτό, δηλαδή για κάποια. Για τα παιδάκια, κάποιο τμήμα παιδικής βαρικόειας ναι, κτλ. έχουμε κάποιον ειδικό θάλαμο εκεί mm -hmm. που ε, ασχολούμαστε με την παιδική βαρικόεια που είναι λίγο πιο ιδιαίτερη. Ναι. Ε... Και προφανώς δίνετε και το κατάλληλο έτσι mm -hmm. ότι χρειάζεται κτλ. Γιατί και τα παιδάκια είναι ειδική κατηγορία, φαντάζομαι και οι γονείς ανησυχούν. Είναι, έχουν είναι έτσι... πολλά, μετά μπλέκεται και η λογοθεραπεία, είναι πολλά, είναι mm -hmm. πάρα πολλά. Mm -hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, Μιχάλη, πε μα πάλι πού μπορούν να σα βρουν ναι. όσοι ενδιαφέρονται να δουν για κάποιο ακουστικό κτλ. Και, τα λοιπά. και είπαμε, εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί το είχα απορία ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με την ενίσχυση ακοή. Αυτά πολύ φτηνά ναι, που λέμε ναι, στην τηλεόραση ναι, ναι, ναι. δεν κάνουν για βαρικοία, έτσι. Δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Ε, δεν είναι ε, ιατρικά, ιατρικές συσκευές. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν αφορά στους ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα. Μα είπε ότι ο ΕΠΙ καλύπτει ένα μέρο. Είναι ένα... στάνταρ το ποσό αυτό. Είναι 450 ό... ευρώ ναι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι ακουστικό και να πάρουμε είναι στάνταρτο 450 που καλύπτει ο ΕΠΙ. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το ναι. τι θα επιλέξει ο ασθενή. Ναι. Ε, έχουμε το website στο www.acoustica.gr. Πάνε εύκολο. Όποιο θέλει μπορεί ναι, δηλαδή να μπει και να Το οποίο έχουμε δει. πολλά πράγματα για, mm -hmm. για τα προϊόντα και γράφουμε πολλά πράγματα. Και μετά είπαμε Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία 48, στο δεύτερο όροφο. Παπαναστασίου 105, Ισόγειο. Κατερίνη Γεωργάκη Ολυμπίου 2, στον τρίτο όροφο. Και στο Βόλο 28 Οκτωβρίου 100, στον πρώτο όροφο. Ωραία, γιατί είπαμε ότι τα αυτιά είναι η... Ναι. η ακοή, μάλλον, είναι πολύ σημαντική αίσθηση στην οποία δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, έτσι. Γιατί πολλέ φορέ δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και πρόβλημα. Δηλαδή, στα μάτια, αν δεν βλέπει κάτι κάποια στιγμή, κάτι σε ενοχλεί, το καταλαβαίνει πιο εύκολα, νομίζω. Καλό είναι να έχουμε το νου μα και στα αυτιά μα, έτσι. Ναι, ναι. Και στου δικού μα ανθρώπου και να πηγαίνουμε στου ειδικού, έτσι. Ναι. Όχι ναι. λύσει δηλαδή μόνοι μα, πρώτα στον γιατρό και μετά στον ειδικό για το σωστό έτσι, ακουστικό. Έτσι, έτσι. Ωραία. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, Να σε ευχαριστήσω πολύ γιατί ε είναι καλά. μια ειδική κατηγορία τώρα η δική σα επιχείρηση. Και πολλοί νομι... θεωρούν ακόμα ταμπού λίγο το. Αχ, να πάω να ναι, δω, ναι, μην ναι, βάλω ναι. ακουστικό. <laughs> δεν είναι έτσι. Είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρά ακουστικά τα οποία όταν μπουν στα αυτοί πλέον γίνονται σχεδόν αόρατα. Ε, όχι σχεδόν, μπορείς να πεις αόρατα. Δεν τα βλέπεις. Δεν φαίνονται. Ωραία. Είναι μέσα Ωραία. τόσο βαθιά στον πόρο που δεν φαίνονται πια. Ωραία. Ε, έχει προχωρήσει τεχνολογία. Ευτυχώ για όλου όσοι έχουν προβλήματα ακοή. Θα τσεκάρουμε και εμεί τα αυτιά μας, Σάβα. Γιατί λέγαμε νωρίτερα πόσο τέρμα βάζουμε <laughs> τα ακουστικά στη <laughs> δουλειά. <laughs> Είπε ο Μιχάλης θα μας κάνει ένα ακουόγραμμα εδώ πέρα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω να μην πονάει. <laughs> 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 Πλάκα κάνω. <laughs> Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό τρέξιμο. Γιατί ξέρω ότι και εσύ προσωπικά δηλαδή βλέπεις... Κάθε μέρα πελάτη ναι, <laughs> κτλ. Πρέπει να είστε και λίγο ψυχολόγηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλά, με τον πολλά. άνθρωπο, μια... να τον, πείτε, μια... να τον πείσετε. Είναι πολλά, είναι πολλά. Έτσι. Είναι δύσκολη η δουλειά σας, αλλά είναι απαραίτητη, όπως καταλαβαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έχει. Καλή συνέχεια. Έχει.